Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Σήμερα, Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2024, έχουμε ένα πολύ πρωτοφανέ βίντεο που θα ανέβει στην καθορισμένη ώρα που ανεβαίνουν τα βίντεο, στις 7. Αυτό το βίντεο είναι ένα επεξηγηματικό βίντεο για το σημερινό βίντεο το απογευματινό, και για το αυριανό podcast. Ναι, αύριο, την 5η 3 Οκτωβρίου 2024, επιστρέφει το podcast με το 67ο επεισόδιο, το οποίο είναι θεματάρα. Θεωρήσα απαραίτητο να φτιάξω αυτό το επεξηγηματικό βίντεο για να μπορέσετε να καταλάβετε καλύτερα και τον σκοπό, αλλά και όσα λέγονται στο απογευματινό βίντεο, αλλά και όσα θα ακούσετε αύριο στο podcast. Λοιπόν, Έχω πει σε κάποιο live, όσοι ήσασταν παρόντες θα το θυμάστε όσοι το παρακολουθήσατε εκ των υστέρων, ότι το καλοκαίρι κάθισα να μελετήσω για ένα ζήτημα για το οποίο δεν έχω τοποθετηθεί ποτέ ξανά δημόσια. Για τους trans ανθρώπους ή αλλιώς transsexual, για τη φιλομετάβαση και για τα κοινωνικά φύλλα. Η αλήθεια είναι ότι όταν σπούδαζα τη δεκαετία του 90, αρχές της δεκαετίας του 90 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη στο τμήμα ψυχολογίας, δεν διδαχτήκαμε ούτε τη θεωρία φύλου η οποία φαίνεται να επικρατεί στη σημερινή κοινωνική αφήγηση, ούτε είχαμε τόση πληροφόρηση και γνώσεις γύρω από αυτά τα ζητήματα. Ως ψυχολόγος, ως επιστήμονας, ως ψυχοεκπαιδεύτρια, παρόλο που αρκετέ φορές χρησιμοποιώ ένα χαρούμενο ύφος κάνοντας βίντεο, πολλές φορές χρησιμοποιώ το χιούμορ, πολλές φορές μιλώ απλοϊκά, μιλώ καθημερινά, δεν τολμώ και καλά κάνω που δεν τολμώ να τοποθετηθώ δημοσίως για ένα θέμα που να μην γνωρίζω και να μην το κατέχω. Γιατί δεν θέλω σε καμία περίπτωση ο ψυχοεκπαιδευτικός μου λόγος να γίνεται κακοποιητικός. Είναι κακοποιητικός λόγος όποιος προάγει προκαταλήψεις, στερεότυπα, φοβίες και μίση. Εγώ ίδια προσωπικά, παρακολουθώντας την επικαιρότητα, παρακολουθώντας διάφορα βίντεο στο YouTube, διάφορα θέματα στις διεθνείς ειδήσει, διάφορα άρθρα σε περιοδικά, συνειδητοποίησα ότι υπάρχει μια μεγάλη αύξηση του αριθμού των ανθρώπων οι οποίοι αλλάζουν το φύλλο τους, κάνουν τη λεγόμενη φύλλο μετάβαση που στα αγγλικά ονομάζεται transition εύκολα. Και στην Αμερική και στην Οκεανία και στην Ευρώπη, σε όλες τις υπήρους, σε όλο τον κόσμο υπάρχει μια αύξηση των transitioners, των ανθρώπων που κάνουν μια μετάβαση από το φύλλο στο οποίο γεννήθηκαν, σε ένα άλλο φύλλο, το αντίθετο φύλλο. Η βιολογία μας λέει ότι υπάρχουν δύο διακριτά φύλλα στον άνθρωπο, το αρσενικό και το θηλυκό. Υπάρχουν φυσικά κάποιες περιστάσεις πολύ συγκεκριμένες, παιδιών το οποίο γεννιούνται διεμφυλικά ή αλλιώς intersex. Και αυτό έχει να κάνει με συγκεκριμένες γενετικές και χρωμοσωμικές ανομαλίες. Και τα παιδιά αυτά υπάρχουν υφίστανται και δικαιούνται να έχουν την καλύτερη ιατρική και ψυχολογική φροντίδα. Όμως, για τη συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού, του γενικού πληθυσμού, οι άνθρωποι γεννιούνται είτε με ανδρικό βιολογικό φύλλο, είτε με γυναικείο βιολογικό φύλλο. Το βιολογικό φύλλο δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τον ερωτικό προσανατολισμό. Ένας άνθρωπος μπορεί να είναι άνδρας και να ερωτεύεται και να αγαπάει άνδρες και πάλι να είναι άνδρας. Μία γυναίκα μπορεί να είναι γυναίκα, να ερωτεύεται και να αγαπάει γυναίκε και πάλι να είναι γυναίκα. Δεν αλλάζει το φίλο σου όταν έχει ομοφιλοφιλικό ερωτικό προσανατολισμό. Για τα ζητήματα της ομοφιλοφιλίας έχω κάνει πάρα πολλά βίντεο. Υπάρχει ολόκληρο playlist το οποίο έχει τίτλο για την ομοφιλοφιλία στο κανάλι μας και εδώ και πολλά χρόνια προσπαθώ μέσα από τη δημόσια δράση μου και μέσα από την επαγγελματική μου δραστηριότητα να προωθώ τα δικαιώματα των ανθρώπων στο να βιώνουν ελεύθερα τον ερωτικό τους προσανατολισμό με τον οποίο έχουν γεννηθεί και να συμβάλλω όπως μπορώ, με όποιο τρόπο μπορώ, μέσα από βίντεο, μέσα από βιβλία, μέσα από ψυχοεκπαιδευτικές παρουσιάσεις και διαλέξεις, στο να καταπολεμηθεί η άγνοια του κόσμου σε σχέση με το γεγονό ότι κάποιοι άνθρωποι γεννιούνται ομοφιλόφιλοι, δεν επιλέγουν να είναι ομοφιλόφιλοι, δεν είναι ερωτική επιλογή, είναι σεξουαλική επιλογή ομοφιλοφιλία, είναι ένα ερωτικό προσανατολισμός Για τα ζητήματα όμω τη φιλομετάβαση δεν είχα γνώση, είχα όμω κάποια ανησυχία. Οπότε, όπω σα είπα και προηγουμένω, αυτό το καλοκαίρι στρώθηκα στη δουλειά, κάθισα και μελέτησα και έτσι έχω ετοιμάσει το υλικό για το αυριανό podcast που είναι το πρώτο podcast της τρίτης σεζόν και έχει τίτλο το 67ο επεισόδιο του podcast που ξαναλέω είναι το πρώτο της τρίτης σεζόν βιολογικά φύλλα, κοινωνικά φύλλα, intersex και trans άνθρωποι. Σας προειδοποιώ ότι πρόκειται για ένα μεγάλο podcast. Ακόμη δεν το έχω εχογραφήσει. Έχω καταγράψει όμως όλα όσα θα πω στο podcast και υπερβαίνουν τις 20 σελίδες, τις δαχτυλογραφημένες. Στην προσπάθεια μου να ενημερωθώ γύρω από αυτά τα ζητήματα και να αποκτήσω μια ενημερωμένη άποψη ως μικροκοινωνικός επιστήμονας που είμαι, ως ψυχολόγος που είμαι και ως ψυχοεκπαιδεύτρια, συνάντησα στο διαδίκτυο έναν άνθρωπο εξαιρετικά ενδιαφέροντα και πολύ χαριτωμένο και αγαπητό. Πρόκειται για τον άνθρωπο με τον οποίο συνομιλούμε στο σημερινό βίντεο. Το σημερινό βίντεο είναι μια συνέντευξη στα Αγγλικά, η οποία έγινε το προηγούμενο Σάββατο και καλεσμένος μου είναι ο Back Angel. Ο Back Angel είναι ένας άνδρας 63 χρονών, Αμερικανός, ο οποίος δεν γεννήθηκε άνδρας, το βιολογικό του φύλλο είναι γυναικείο έχει όμως κάνει φιλομετάβαση, έχει πάνω από 30 χρόνια που ζει ο άνδρας, έχει πάρει ορμόνες, δεν χρειάστηκε να πάρει puberty blockers, τα φάρμακα τα οποία σταματούν την εφηβεία γιατί ξεκίνησε τη φιλομετάβαση σε μια ηλικία μετά που έχει ολοκληρωθεί η σωματική και η εγκεφαλική του ανάπτυξη. Έχει πάρει ανδρικές ορμόνες, έχει κάνει top surgery, δηλαδή την επέμβαση αφαίρεσης του γυναικείου στήθους δεν έχει κάνει bottom surgery, δηλαδή δεν έχει κάνει κάποια εγχείρηση στα γεννητικά του όργανα και ο άνθρωπος αυτός είναι πρεσβύτερος στην παγκόσμια τρανς είναι από τους πρώτους ανθρώπους που έχουν κάνει φιλομετάβαση, ενημερωμένα και συνειδητά, είναι εκπαιδευτή, έχει κανάλι στο YouTube στο οποίο ανεβάζει πολύ συχνά βίντεο, στην περιγραφή του απογευματινού βίντεο θα έχω και όλα τα στοιχεία επικοινωνίας με τον Back Angel και εγγραφή στο κανάλι του στο YouTube και ο Back ως ένας τρανς άνδρας έχει εξαιρετικά ενδιαφέρουσες απόψεις. Ένα σας λέω, η συνέντευξη διαρκεί πάνω από 50 λεπτά, νομίζω είναι 52 λεπτά και κάτι, είναι στα αγγλικά η συνέντευξη, αλλά έχει καθίσει ο Πάνος τρεις ολόκληρες ημέρες και έκανε πολύ καλή μετάφραση στα ελληνικά. Η συνέντευξη δηλαδή θα είναι στα αγγλικά που θα την παρακολουθήσετε, αλλά με ελληνικούς Υποτίτλου για όσου δεν έχουν τόσο καλή γνώση τη αγγλική γλώσσα ώστε να μπορούν να την καταλάβουν ακούγοντα τη συνέντευξη, θα διαπιστώσετε φυσικά ότι τα δικά μου αγγλικά δεν είναι τόσο καλά όσο αυτά του Μπακ που είναι Αμερικανό. Είναι η συζήτηση με τον Μπακ πολύ ενδιαφέρουσα. Το podcast που ακολουθεί αύριο θα σα λύσει πολλέ απορίε που θα σας δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια τη συνέντευξη. Αρκετέ έννοιε που αναφέρουμε στη συνέντευξη θα εξηγηθούν αύριο στο podcast. Σας προτείνω να δείτε τη συνέντευξη με ανοιχτό μυαλό. Ενδιαφέρει αυτή η συνέντευξη όλου μας. Μα ενδιαφέρει ω πολίτε του κόσμου. Μας ενδιαφέρει ω ενήλικε. Μα ενδιαφέρει ω γονεί. Και μα ενδιαφέρει και ω ανθρώπου οι οποίοι μπορεί να έχουμε δυσκολία με το βιολογικό φύλλο στο οποίο γεννηθήκαμε. Το λεγόμενο gender dysphoria. Περισσότερα γι' αυτά στο αυριανό βίντεο. Όμως, επειδή πρόκειται για ένα καυτό θέμα, το οποίο θεωρώ πως άτσαλα και με κυτρινισμό έχει αναφερθεί πρόσφατα στην ελληνική δημόσια συζήτηση αυτό το τάχα και καλά χιουμοριστικό κομμάτι του γνωστού α, λαοφιλούς κομικού ο οποίος σατύρισε και καλά τον νικητή της Eurovision που είναι ένα non-binary άτομο. Το αυριανό podcast εξηγώ ότι είναι το non-binary και την επιστημονική μου άποψη πάνω στο ζήτημα. Βγήκε κάποιος να πει διάφορα εκεί πέρα, ένας λαϊκιστής, ένας άλλος λαϊκιστής βγήκε να πει μας πήγατε ράτε για μαλάκες, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Είναι μια σοβαρή αντιμετώπιση του θέματος, είναι μια σοβαρή παρουσίαση του θέματος. Έχω διαβάσει πάρα πολύ για το αυριανό podcast, Ελπίζω να σας αρέσει. Μοιραστείτε το και το αυριανό podcast και τη συνέντευξη με τον ΠΑΚ με όσους θεωρείτε πώς μπορεί να αφορά. Χρειάζεται γνώση, ενημέρωση, ευαισθητοποίηση ώστε να καταπολεμήσουμε το φόβο, την άγνοια και το μίσος. Και κάτι πολύ ενδιαφέρον το οποίο αναδεικνύεται μέσα από τη συνέντευξη, συζήτηση με τον ΠΑΚ είναι είναι, είναι ο φανατισμός κάποιων ανθρώπων οι οποίοι θεωρούν τους εαυτούς τους ακτιβιστές και οι οποίοι επιτίθενται σε όποιον τολμήσει να αρθρώσει με σοβαρότητα μία διαφορετική άποψη. Αν ο άλλος βγαίνει και λέει βλακίες, επιτεθείτε του, πείτε τον τρανσφοβικό. Αν όμως κάποιος έχει Συγκεκριμένα επιχειρήματα, λογικά επιχειρήματα βασισμένα πάνω σε hardcore science, δεν είναι καλή ιδέα να ονομάζεται τρανσφοβικό. Είναι βιτεάρα και το σημερινό το απογευματινό και το αυριανό το podcast. Ελπίζω να χαρείτε να απολαύσετε το αποτέλεσμα γιατί έχω κοπιάσει πολύ γι' αυτό και το έκανα ευχαρίστως. Σα αγαπώ.